Πάμε λίγο και πίσω. Πάμε λίγο πιο πίσω. Γιώργο. Πάμε λίγο πιο πίσω. Ελάτε και πίσω, ελάτε και πίσω. Καλύτερη κόλλα. Ψυχείο. Λιγάκι, λιγάκι πίσω. Και έβαλε τον Γιάννη, ελάτε λίγα πιο κοντά, παρακαλώ, να έχουμε και το νερό λιγάκι, μπράβο. Έχεις λιγάκι πιο κοντά, παρακαλώ. Έχεις λιγάκι πιο κοντά. Ευχαριστούμε πολύ. Και αν ένα παιδί χρειάζεται μεταμόσχευση των ιστών για να σωθεί,
Αλλά η οικογένεια δυνατή να καλύψει την υπέροχη δαπάνη του 300.000 δολαρίων για νοσηλεία στην Αμερική, το παιδί χάνει. Η Μαριάννα Μαρκουλιάνη αποφασίζουν να πράξουν για να αλλάξουν τα πράγματα. Και αλλάζουν για πάντα. Όχι μόνο την ίδια των παιδιών μεγακίνων, αλλά και ολόκληρο το τοπίο της κοινωνικής αλληλεγγύης στη χώρα μας. Η αρχή έχει γίνει. Ο Σύλλογος Φίλων Παιδιών Μεγακίνων υπηρετείται. Μια μεγάλη εξαρτία ξεκινάει από την μισθό στην Ελλάδα. 1000 περίπου παιδιά μέχρι σήμερα έχουν βρει στη μονάδα μια δεύτερη ευκαιρία για ζωή. Το θάρρος και η δύναμη της ψυχής τους είναι καθημερινό μάθημα ζωής για την Ελπίδα και κινητήριος δύναμη για να συνεχίσει τους αγώνες της. 1999. Πραγματοποιείται ο δεύτερος στόχος της Ελπίδα του Ειδικού Νοσοκομείου για παιδιά στην Ελλάδα, ανοίγοντας νέους δρόμους στην αντιμετώπιση του παιδικού καρκίνου στη χώρα μας. Και 3 μόλις χρόνια μετά, το 2010, ο Σύλλογος παραδίδει στον ελληνικό λαό το πρώτο ογκολογικό νοσοκομείο για παιδιά στην Ελλάδα. Ένα συγκρότημα παιδιά.